Για μία ακόμη φορά ελπίζουμε να μας σώσει η τουρκική αδιαλαξία και γεωπολιτική λεμαργία, θα έλεγα. Από ό,τι φαίνεται κάποια πράγματα δεν προχωράνε. Ναι. Κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό είναι σωτήριο, γιατί προσωπικά είμαι εντελώς, είμαι ολοκληρωτικά αντίθετος σε αυτό το, σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το σχέδιο λύσης εντός πολλών εισαγωγικών. Και κατά τη συνήθειά της η τουρκική πλευρά κυριολεκτικά ζητάει τα πάντα, άρα ίσως είναι και η μόνη ελπίδα τελικά να διασωθούμε. Πείτε μου, υπάρχει κάποιο για σας θετικό δείγμα από αυτή τη σύνοδο? Πέρα από την τουρκική αδιαλαξία βουλημία που εσείς θεωρείτε ότι ευτυχώς, λέτε, αν το ερμηνεύω σωστά, ναι, μπλοκάρει τις εξελίξεις, αλλά υπάρχει κάτι θετικό? Πριν από λίγο ο κύριος Καπόπουλος είπε ότι η Τουρκία που λέει ότι δεν συζητά τα θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων και τα λοιπά και για το εσωτερικό της ακροατήριο, ωστόσο μετέχει στα τεχνικά κλιμάκια που ξεκινούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα της συζήτησης 18. Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου είναι εντελώς διαφορετική. Εγώ θεωρώ ότι καταρχήν αυτή η προσπάθεια, ναι, στον ιστορικό χρόνο που γίνεται είναι εντελώς λανθασμένη. Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ ζητήματα τακτικής. Δηλαδή έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, να το πούμε έτσι. Κατά την ταπεινή μου άποψη, μία προσπάθεια επίλυσης, πάλι εντός πολλών εισαγωγικών, του Κυπριακού αυτή τη στιγμή και ενοποίησης της Μεγαλονήσου, ουσιαστικά θα χρησιμοποιούνταν σαν ένα είδος διαδρόμου ώστε να φέρει πάρα πολύ κοντά την Τουρκία με την Κύπρο. Ξέρετε, όλα θα ήταν συζητήσιμα και όλα θα ήταν θεμητά εάν η Κύπρος δεν ήταν εκεί που ήταν, και ήταν κάπου στη μέση του Ειρηνικού. Οπότε εκεί θα είχαμε ένα θέμα μεταξύ δύο κοινοτήτων και θα μπορούσαμε, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο να τα βρούμε. Όμως, επειδή πάνω απ' όλα είναι η γεωγραφία, ναι, και επειδή οι χώρες και ιδιαίτερα οι μικρές χώρες λειτουργούν στο πλαίσιο ευρύτερων γεωσυστημάτων, είναι δεδομένο ότι με τον τρόπο που συζητείται η λύση του Κυπριακού, ναι, ένα μικρό γεωπολιτικό μέγεθος, δηλαδή η Κύπρος, θα κουμπώσει, να το πούμε έτσι λαϊκά, πάνω σε ένα μεγάλο γεωπολιτικό μέγεθος που είναι η Τουρκία. Διαμέσου της τουρκικής κοινότητας, με τον τρόπο που θα γίνει όποια ομοσπονδιακή λύση κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και υπό τις βέλτιστες των προϋποθέσεων, που δεν θα είναι οι βέλτιστες, η Κύπρος θα τεθεί υπό την άτυπη ή και τυπική σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Αυτό ίσως λέω, θα είχε κάποιο νόημα σε εντελώς ακραία σενάρια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε ακόμη και αυτό να το συζητήσουμε σε κάποια εποχή που η Τουρκία αποτελούσε κατά το μάλλον ή το ήτον μέρος της γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής της Δύσης. Αλλά επειδή ολόκληρο το διεθνές σύστημα αλλάζει, η Τουρκία γίνεται ανεξέλεγκτη, γίνεται απρόβλεπτη, γίνεται ρευστή, διεκδικεί η ίδια έναν ρόλο ευρασιατικής δύναμης που την φέρνει σε ενδυνάμει αντιπαράθεση με όλους τους υπόλοιπους σε βάθος χρόνου, και με τις ΗΠΑ και με τη Ρωσία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο και με τις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Ουσιαστικά τι θα γινόταν? Θα γινόταν ότι η Κύπρος θα μετατρεπόταν σε ένα εξάρτημα μιας υπεριαλιστικής Τουρκίας εναντίον όλων. Δηλαδή θα έχανε κάθε είδους αυτονομία γεωπολιτική, αλλά θα εντάσσονταν και σε ένα σχήμα που θα την έφερνε σε σύγκρουση με αυτό που υποτίθεται ότι θέλει να ενταχθεί, δηλαδή την Ευρώπη, την Δύση γενικότερα κλπ. Αυτό για μένα αυτή τη στιγμή είναι παρανοϊκό. Επειδή βρισκόμαστε σε μια πολύ οξία μεταβατική περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας, κατά την ταπεινή μου άποψη απλά θα έπρεπε να περιμένουμε, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις μεταξύ των ισχυρών δρόντων του διεθνούς συστήματος. Τι θέλει να κάνει η νέα Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θέλουν να κάνουν οι Ρώσοι, οι Τούρκοι να αποκρισταλώσουν
και αυτή τη στρατηγική τους, με ποιους θα πάνε, με ποιους θα είναι, και μετά να αρχίζαμε να συζητάμε το οτιδήποτε. Υπό την έννοια αυτή, κύριε Γρυβά, θέλω να σας ρωτήσω, έχετε μία εικόνα ποιοι τελικώς ήθελαν εδώ και τώρα μία λύση στην Κύπρο αυτή τη συγκυρία, αυτή την περίοδο? Από τους διεθνείς παράγοντες, αυτοί που φαίνεται ότι πιέζουν και πλέον με χυδαίο τρόπο, είναι το απερχόμενο κατεστημένο της Ουάσιγκτον, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο τον εαυτό του. Το να θεωρούμε δηλαδή ότι η ανεκδιήγητη Νιούλαντ αποτελεί εκφραστή των μακρόπνων γεωπολιτικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, αγγίζει τα όρια του κωμικού. Η οποία, επιτρέψτε μου λίγο τη διακοπή, δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης, ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν ήταν μάλλον, αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Θέλω να υπενθυμίσω ότι μετά τη συμφωνία Γιανούκοβιτς στην Ουκρανία, εν πτήση, φεύγοντας η κυρία Νιούλαντ, ξέσπαγε ο εμφύλιος στην Ουκρανία. Ακριβώς. Έτσι. Δεν έχει καθόλου καλό βιογραφικό, να το πούμε έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως αποτελούσε μέρος αυτού του σκοτεινού. Άρα, ένας παράγοντας, λέτε, είναι αυτός. Άλλος παράγοντας, κατά τη γνώμη σας, που ήθελε να επιτακινθούν οι εξελίξεις τώρα? Υπάρχουν και μέσα στην Κύπρο δυνάμεις, οι οποίες εγώ δεν θέλω να μιλήσω άσχημα. Απλώς να πω ότι υπάρχει αυτή η αιμονική αντίληψη ότι αν δεν βρούμε λύση τώρα, θα είναι πλέον πολύ αργά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Η ιστορία είναι μια δυναμική κατάσταση. Συνεχώς εξελίσσεται. Δεν υπάρχουν ποτέ τελευταίες ευκαιρίες. Να κάνω ερώτηση τρίπλα. Λένε πολλοί ότι αν δεν βρεθεί μια λύση τώρα, δεν το έχει σε τίποτα ο Ερντογάν, ο απρόβλεπτος παίκτης. Ας στείλει 2 εκατομμύρια επίκους στο βόρειο τμήμα και να προσαρτήσει να το κάνει και επισήμως πια, αν και στη μεταξύ του σχέση έτσι συμπεριφέρεται, επαρχία της Τουρκίας. Κοιτάξτε, αυτό έτσι κι αλλιώς de facto έχει γίνει. Εάν ο Ερντογάν αποφασίσει να το κάνει de jure, θα βρεθεί ενώπιον σφοδρών συνεπειών. Είναι αυτή τη στιγμή δηλαδή που ολόκληρη η δυτική στρατηγική προσπαθεί να απομονώσει τη Ρωσία για το θέμα της Κρυμαίας, το να δώσει μια έμεση χείρα βοηθείας στον Πούτιν ο Ερντογάν με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργούσε πάρα πολύ μεγάλες αναταράξεις. Να πω όμως και κάτι, ακόμη και αν δεν γινόταν η όποια λύση, τότε πλέον θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνουν παρόμοιες καταστάσεις. Δηλαδή από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχανε την κρατική της υπόσταση και θα μετατρέπονταν σε συστατικό στοιχείο μιας νέας χώρας, πλέον το άλλο συστατικό στοιχείο σε σύνδεση με την πολύ μεγαλύτερη Τουρκία κυριολεκτικά θα μπορούσε να κάνει τα πάντα χωρίς πλέον να μπορούσε να υπάρχει θέμα πιθανότητα διέξοδος οπισθοχώρησης χωρίς να υπάρχουν βαριές συνέπειες. Τώρα, αν μη τι άλλο, όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον διεθνές, υπάρχουν αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένα ολόκληρο πλέγμα διεθνούς δικαίου, διεθνών συμβάσεων και όλα τα συναφή αυτά που λατρεύουν οι δικοί του διεθνούς δικαίου, που ευνοούν την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία θα τα χάσει εάν προχωρήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, είναι δεδομένο ότι η Τουρκία είναι επικίνδυνη για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη διαχειρίσιμη εάν παραμείνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το πεδίο. Πείτε μου, υπό την έννοια αυτή η πίεση που υπήρχε με την κατάληξη που είχαμε χθες βράδυ στη Γενέβη, δεν είναι, κατά τη γνώμη σας, ένα κέρδος? Θέλω να πω, ούτε μας βάλαν τελικώς χρονικά τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, παρότι ιδίως η Ελλάδα φάνηκε να σύρεται σε κάποιες εξελίξεις. Ένα και δύο, με βάση και την πίεση που υπήρχε, το αποτέλεσμα είναι ότι πολύ δύσκολα ο ένας μπορεί να ρίξει τα βάρη στον άλλον, γιατί κανείς δεν μιλάει για αποτυχία αυτή τη στιγμή. Ναι, έτσι, για να κάνουμε και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, όντως υπάρχει μια αίσθηση ότι και η ελληνική πλευρά μάλλον ενδέχεται, εν πάση περιπτώσει, να προσπαθεί να απεμπλακεί από αυτή την επικίνδυνη κατάσταση χωρίς όμως να πάρει αυτή
το βάρος της αποτυχίας, να μην φανεί δηλαδή στην διεθνή κοινότητα, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα, ότι ήταν η ελληνική πλευρά αυτή που κατέστρεψε τις συνομιλίες. Οπότε όντως, έτσι όπως γίναν τα πράγματα μέχρι χθες, δείχνει ότι πράγματι και διεθνείς παράγοντες έχουν καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν πολύ στέκει, άρα αρχίζουν και αφήνουν ένα λίγο πιο λάσκα το σκηνί και σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούν διεξόδους ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν οι δύο πλευρές χωρίς να χάσει κανένας γόητρο και χωρίς να πάρει κανένας πάνω του την ευθύνη. Αλλά θα το δούμε. Σωστά. Εγώ είμαι πολύ σκεπτικιστής και πολύ έτσι απεσιόδοξος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, αν η Τουρκία είχε λίγο περισσότερη γεωπολιτική σοφία, απλά θα δεχόταν κάποια στιγμή, θα έκανε μια πολύ τσικολοτούμπα, να το πούμε απλοϊκά, θα δεχόταν κάποιους όρους ελληνικούς, ώστε να μας φέρει ενώπιον αδιεξόδων, και είτε θα αναγκαζόμασταν εμείς να αποχωρήσουμε παίρνοντας το βάρος της ευθύνης, είτε πολύ χειρότερο, θα προχωρούσε αυτό το σχέδιο και τότε τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Η ανταλλαγή χαρτών συνιστά κάτι κατά τη γνώμη σας, γιατί εμείς δεν είμαστε οι επαείοντες, ή είναι, ας το πούμε έτσι, τα σημειώματα των δύο πλευρών? Κοιτάξτε, επειδή εγώ θέλω και λόγω επιστημονικού πεδίου που είναι η γεωπολιτική, θέλω να βλέπω την ευρύτερη εικόνα, κατ' εμέ δεν υπάρχει κάποια ουσία πάνω σε αυτό. Τώρα άλλοι συνάδελφοι που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στις λεπτομέρειες και στους επιμέρους συμβολισμούς και τις μειολογικές έτσι λειτουργίες παρόμοιων καταστάσεων θα έχουν άλλη άποψη. Κατ' εμέ ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, γιατί αυτή ήταν η διαδικασία και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία έτσι όπως είναι εδώ στο ευρύτερο πλαίσιο. Ούτε ο τρόπος, μιας και πιάσαμε τη σημειολογία, αλλά έχει σημασία για μένα από έναν άνθρωπο που επιστημονικά, αν θέλετε, διακονεί το χώρο. Ούτε το πώς κάθισαν, δηλαδή, η αυτού εξοχώτης και η αυτού εξοχώτης, χωρίς να υπάρχει αναφορά στη μόνη επίσημα διεθνώς αναγνωρισμένη κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, παίζει ρόλο. Αυτό ήταν ένα μείον. Ήταν μια ήττα δική μας. Με γκολ από τα αποδυτήρια, να το πούμε έτσι, ξεκίνησε η τουρκική πλευρά. Εδώ υπάρχουν ευθύνες, σαφέστατα. Η σημειολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμη και η φωτογραφία που βγάλανε. Ναι. Με τον πρόεδρο Αναστασιάδη έτσι να δείχνει λίγο κουμπωμένος και τον Ακιτζή μεγαλόπρεπος και αγέροχος παίζει ρόλο. Είναι με πολύ μεγάλη υπόθεση το ότι ατύπως έχουμε αναγορεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή το νόμιμο, το κανονικό, να το πούμε έτσι, κράτος, περίπου ισότιμο με ένα τίποτα, γιατί πραγματικά η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν είναι τίποτα, είναι μια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο χάρτη. Εδώ υπάρχουν ευθύνες. Οι ευθύνες αυτές όμως, όπως είπα και πριν, ξεκινάνε από το καταρχήν, από τότε δηλαδή ξεκινήσαμε μια διαδικασία η οποία ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε αυτά που θα έπρεπε να καταλήξει, δηλαδή σε κάποια βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν έχετε την αίσθηση το γεγονός ότι η διέξοδος είναι ότι από τις 18 έχουμε τεχνικού χαρακτήρα, τα τεχνικά επιτελεία συζητούν, και αν προκύπτει μία κατάληξη πάμε στις 23, αλλά στις 20 μεσολαβεί η επίσημη ορκομοσία της νέας αμερικανικής διοίκησης, αν σας κάνει να πιστεύετε ότι απλά κλωτσίσαν, θα το πω λαϊκά, το τενεκεδάκι πιο κάτω, αλλά στις 23 δεν πρόκειται να έχουμε συνάντηση, απλά θα συζητάμε για να συζητάμε. Να πω κάτι, εγώ θα έλεγα ότι ελπίζω να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος το τι θα γίνει, γιατί βλέπω δυστυχώς και μία εντελώς ουτοπική ανάγνωση των εξελίξεων από ελληνικής, ελληνοκυπριακής πλευράς. Ελπίζω να γίνουν έτσι όπως το λέτε, αλλά ακριβώς επειδή είμαι πάρα πολύ ανησυχός, γιατί σας ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Δηλαδή, θα είναι μια πολύ λάθος κίνηση, να το πούμε έτσι. Μια μνημειωδώς
λανθασμένη γεωπολιτική επιλογή το να προχωρήσουμε ακόμη και στα προεόρτια της λύσης, που θα δημιουργήσει συνέπειες σε πολύ μεγάλο χρονικό βάθος. Ξέρετε, τα λάθη στο επίπεδο το τακτικό και το επιχειρησιακό συγχωρούνται. Τα λάθη στο στρατηγικό επίπεδο σε στοιχιώνουν για χρόνια ή και για δεκαετίες, και τα λάθη στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, και για τέτοιο μιλάμε, θα σε στοιχιώνουν για αιώνες ή μπορεί να είναι πλέον εντελώς μη αναστρέψιμα. Θέλω, κλείνοντας, κύριε Γρίβα, αυτή την επαφή να σας ρωτήσω ότι την ώρα που συνέβαιναν αυτά στη Γενέβη, αν το θεωρείτε ίσονο σημασίας ή αν το θεωρείτε μια ένδειξη της στρατηγικής Τουρκίας, στην Ελληνική Βουλή γινόταν μια συζήτηση όπου ο αρμόδιος υφυπουργός νησιωτικής πολιτικής έφερε στην επιφάνεια μια επιστολή της Άγκυρας, του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, επανέφερε τη στρατηγική των κρίζων ζώνων και είπε ότι τι έργα είναι αυτά που κάνετε σε νησιά του Αιγαίου, διευκρινίστε μας και κατανομάστε μας ποια νησιά είναι, γιατί εμείς έχουμε θέματα στο Αιγαίο. Λέει κάτι αυτό? Ναι, σαφέστατα. Δεν είναι μόνο θέμα επιλογών της τουρκικής κυβέρνησης και πολιτικής της, που είναι σαφέστατα επεκτατική. Είναι, να το πούμε έτσι, και μια αντανάκλαση της νέας γεωπολιτικής λειτουργίας της Τουρκίας σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, όπου διεκδικεί ρόλο αυτόνομης, αυτόφωτης, όχι μόνο περιφερειακής, αλλά ευρύτερης ευρασιατικής δύναμης. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, όποιος και να ήταν στην εξουσία στην Τουρκία, όχι ο Ερντογάν, κάποιος γνησίος και ειλικρινός ειρηνιστής, να το πούμε έτσι, η Τουρκία είναι δεδομένο ότι ακριβώς για να μπορέσει να λειτουργήσει σε αυτό το ρόλο θα επιχειρήσει να ελέγξει και το Αιγαίο και την Κύπρο, γιατί είναι κρίσιμα κομμάτια της γεωπολιτικής της αρχιτεκτονικής. Άρα ξεκινάμε από το στοιχείο αυτό. Άρα δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να προχωρήσουμε, να δώσουμε την ευκαιρία στην Τουρκία αυτή τη δεδομένη στιγμή να μπορέσει εμέσως κυριολεκτικά με άμεσο τρόπο να βάλει χέρι σε αυτό το γεωπολιτικό διακύβευμα. Φυσικά τα δύο δαυτά συνδέονται μεταξύ τους. Προφανώς, και αυτό είναι και μια απάντηση όσους πιστεύουν ότι η Κύπρος κοίται μακριά ή δεν συνδέονται τα δύο γεγονότα. Δένει το ένα με το άλλο, και αν η Ελλάδα είχε στρατηγική, αυτή θα έπρεπε να δίνει τον τόνο και προς την Κύπρο, κατά τη γνώμη μου, αν είχε στρατηγική.